Συνάντηση εργασίας είχαν ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΓΕΟΣΕ. Κεντρικός άξονας της ειδικής συνεδρίασης η δόμηση εμπορευματικού κέντρου στο Λιμένα, αφού η ΓΕΟΣΕ σχεδιάζει να προχωρήσει στην παραχώρηση μέσω διαγωνισμών τριών εμπορευματικών κέντρων σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα εντός του επόμενου 12 μήνου. Το αντικείμενο της συζήτησης σήμερα θα είναι να δούμε τις δυνατότητες και τους τρόπους που έχουμε το να αναπτύξουμε διάφορες εμπορικές, παύλα εμπορευματικές δραστηριότητες στην περιοχή του λιμανιού, με μια προοπτική να του δώσουμε μια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα διακίνησης ικανών, θα έλεγα, ποσοτήτων εμπορευμάτων που να δικαιολογούν μια στρατηγική ανάπτυξη στην περιοχή. Το έχω ξανατονίσει ότι η Αλεξανδρούπολη ως λιμάνι έχει υψηλή στρατηγική σημασία. Και μέσα σε αυτή τη βάση προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την όλη αυτή έτσι γεωστρατηγική της θέση και του λιμανιού της πόλης, καθώς επίσης και να δούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Εμείς να πούμε το εξής, ότι ήδη έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με την περιοχή του λιμανιού και των χωρών που έχει και γύρω-γύρω άλλων χωρών που υπάρχουν στην περιοχή, μια προοπτική ανάπτυξης ενός εμπορευματικού κέντρου. Και σε αυτή τη βάση θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε. Επίσης, θα σας πω κάτι που θα σας το πει και ο Δήμαρχος, ότι προσανατολιζόμαστε προς τον Οκτώβριο να δημιουργήσουμε, ας την πούμε, μία συνάντηση μεγάλη με τους ενδιαφερόμενους γενικά και τις εταιρείες, ούτως ώστε να συζητήσουμε, εγώ θα έλεγα, με τους παίκτες του συγκεκριμένου των μεταφορών και τους υποδοχείς των εμπορευμάτων το θέμα αυτό. Δηλαδή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η Αλεξανδρούπολη αν θα μπορέσουν να είναι ένας κόμβος μεταφορών. Η ΓΕΟΣΕ οριμάζει το έργο στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Δήμος κατέχει έκταση περίπου 500 στρεμμάτων και έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για δόμηση εμπορευματικού κέντρου περίπου 200.000 τετραγωνικών μέτρων. Το έργο αυτό προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ απαιτεί περαιτέρω προετοιμασία και συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Η μέχρι στιγμής εκτίμηση της ΓΕΟΣΕ είναι ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα μπορούσε να προκηρυχθεί διαγωνισμός από κοινού με το Δήμο. Είναι πραγματικά ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά συμπορεύονται και συνέχονται και συνδέονται, με αποτέλεσμα η συνάντηση σήμερα εδώ, η τριπολική μεταξύ του Προέδρου του Λιμανιού, του Χρήστου, του Δούκα, του Θανάσου Σχίζα και εμού, να είναι πραγματικά με αγωνία ως προς τα αποτελέσματά της, γιατί όταν συνεννοείσαι είναι πλέον του βεβαίου ότι αυτή η συνεργασία που πατάει στη συνεννόηση θα έχει και θετικά αποτελέσματα. Θετικά αποτελέσματα τα οποία έχουν εχθρό το χρόνο και πρέπει εμείς αυτόν να τον νικήσουμε κατά πρώτον, ή κατά δεύτερον να δημιουργήσουμε μέσα από την ουσιαστικότητα πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν το τελικό ζητούμενο αποτέλεσμα, που ειδικά για μένα και τον Χρήστο Δούκα εδώ στην Αλεξανδρούπολη είναι θέσεις εργασίας που θα χτυπήσουν την ενεργία, και αν χτυπήσουμε την ενεργία αντιλαμβάνεστε ότι θα λύσουμε αρκετά προβλήματά μας μέσα σε μια χρεοκοπημένη οικονομία, την οποία σιγά σιγά οφείλουμε όλοι μέσα εμείς από τη μικρή μας θεσμικότητα και πιο πάνω, μιλάω για περιφέρεια και κυβέρνηση, να έχουν υπέρτερη αγωνία, μια και είναι μεγαλύτερη, έχουν μεγαλύτερη θεσμική δυνατότητα. Αυτά είναι τα οποία θα ζητούμε σήμερα και αύριο θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματά τους. Τα ευρήματα που, από το business plan που ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες και έχουμε ανακοινώσει και δημόσια και σε διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, δίνουν ότι το προβάδισμα του λιμανιού, το πλεονέκτημα, η δυναμική του λιμανιού είναι στις συνδυασμένες μεταφορές. Άρα, συνδυασμένες μεταφορές με ό,τι προϋποθέτει και συνεπάγεται ταυτόχρονα, οφείλουμε να το εξερευνήσουμε με πάρα πολύ προσοχή, να δούμε όλες τις δυνατότητες, έτσι ώστε το άνοιγμα που θα κάνει το λιμάνι σε αυτόν τον τομέα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Επομένως, πέρα από τους παρόχους των υπηρεσιών στο λιμάνι που αφορούν τις μεταφορές, εξίσου ενδιαφέρον είναι και όλα τα project που παρακολουθούν και υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ένα φερρυπίν είναι η αξιοποίηση, η αναβάθμιση του δικτύου του σιδηροδρομικού, και ένα δεύτερο επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η προοπτική ή και η δυνατότητα και με πάση περιπτώσει η ευχή μας για την δημιουργία και λειτουργία στην περιοχή μας ενός εμπορευματικού κέντρου
Πολύ περισσότερο βέβαια αν αυτό ενταχθεί και στην εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική.